Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην ανηφόρα τραβούν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας, με την Ελλάδα να είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση μέσα στο πρώτο τρίμηνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται ούτε στην τσέπη του παραγωγού, που δεν απολαμβάνει καλύτερες τιμές, αλλά ούτε και στον καταναλωτή, που αγκομαχά με την ακρίβεια. Την ίδια ώρα, σφοδρές είναι οι επικρίσεις από τους επαγγελματίες για τα όσα βιώνουν στη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση, κατηγορώντας τον Υπουργό Οικονομίας για επικίνδυνη άγνοια. Έχουμε και την πολιτική αναταραχή, με την κατάσταση Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να έχει στοιχεία νευρικής κρίσης. Από την άλλη, τα βλέμματα φυσικά είναι στραμμένα στην επικείμενη εκδήλωση Δευτέρας και την κοινή παρέμβαση των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγροτικά προϊόντα και βλέπουμε πως η χώρα μας για μία ακόμη φορά, στο πρώτο τρίμηνο αυτή τη φορά του 2024, είναι πρωταθλήτρια στην αύξηση των τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Αυτό ουσιαστικά δεν φαίνεται στους καταναλωτές ούτε και στους παραγωγούς. Την ανηφόρα έχουν πάρει οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του 2024, την ώρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν μείωση. Φρικτά, απέσια. Πολύ ακριβά όλα. Βασικά δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πολύ δύσκολα, γιατί δύσκολα. Ο κόσμος υποφέρει, λέμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μετά από μια περίοδο που σημειώθηκαν απότομες αυξήσεις στις τιμές των γεωργικών προϊόντων κατά το 2021 και τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2022, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στην Ευρώπη και στη συνέχεια οι τιμές άρχισαν να μειώνονται. Όχι όμως για 5 μεσογειακές, ανάμεσά τους και η Ελλάδα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση συν 20%. Νομίζω επί 20-25%. Αυτό. Ο μισθός όμως είναι σταθερός. Δεν θα αποταμιεύουμε. Θα ξοδεύουμε το μισθό μας στην διαβίωση. Αυτό. Η Βασιλιά μέρα έχει 2 ευρώ, την άλλη μέρα πάει 2,30-2,40. Πού έχετε παρατηρήσει αυξήσεις για προϊόντα? Σε όλα. Σε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι πιο φθηνό. Οι τιμές των εκροών αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα αυξήθηκαν με ρυθμό 20%. Μόνο άλλες 4 χώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταγράφουν αύξηση στα αγροτικά προϊόντα, καθώς μέτριες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα και την Ισπανία συν 4% και στην Πορτογαλία και την Κύπρο 1%. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, μόλις τώρα δώσαμε 60 ευρώ για κάτι που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει με 20 και το κλαίμε. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Πρέπει να περνάμε καλά και στα δύσκολα. Κάθε φορά που πηγαίνω γύρω στα 80 ευρώ το λιγότερο. Πάρα πολύ ακριβά. Ποια προϊόντα έχουν ακριβή? Είναι όλα τα πάντα. Τα πάντα. Ειδικά ο καφές, το τσάι, όλα αυτά έχουν ακριβήνει. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν μείωση των τιμών της γεωργικής παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2023. Οι εντονότερες μείωσεις τιμών σημειώθηκαν στην Ουγγαρία, μείον 24%, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με μείον 18%, καθώς και στη Σλοβακία και την Τσεχία με μείον 17%. Έχω παρατηρήσει στο σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνω. Υπάρχουν αυξήσεις 30% σε ένα χρόνο, ας πούμε. Αυτό με την ακρίβεια και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ερχόμαστε στην άλλη διάσταση των πραγμάτων, σε αυτό που ζουν οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες όλες αυτές τις ημέρες, σε ένα μπάχαλο με τα POS και σε ένα κυνηγητό από την άλλη. Μαζί μας στη σύνδεση ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, ο κ. Νίκος Μαλαπέτσας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μαλαπέτσα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με αυτό, δηλαδή με το ζήτημα του τι ακριβώς συμβαίνει με τα POS. Ακούσαμε και χθες και τον πρόεδρο της ΕΤΑΠ, αλλά και πάρα πολλούς επαγγελματίες όλο αυτό το διάστημα να διαμαρτύρονται. Η κυβέρνηση ζητά την προσαρμογή, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή ομαλή μετάβαση. Είναι μια ταλαιπωρία ακόμη για εμάς τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της εστίασης, η διασύνδεση με τις ταμιακές μηχανές μετά πώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά φορολογικοί μηχανισμοί που να μπορούν να δουλέψουν με τις ταμιακές τις δικές μας και αυτή τη στιγμή η διορία λήγει στις 30 του μήνα και δεν υπάρχει παράταση για τις επιχειρήσεις μας. Ζούμε με ένα διαρκή φόβο. Με μια διαρκή απειλή ότι αν δεν συνδεθούμε θα έχουμε πρόβλημα, ενώ όλα μας τα έσοδα είναι δηλωμένα και φορολογημένα. Δεν αποκρύπτεται το έσοδο όταν δεν γίνει η διασύνδεση με το πώς. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχουν τεχνικά πώς, μηχανήματα δηλαδή, να μπορούν να συνδεθούν με τις ταμιακές μηχανές τις δικές μας.
Και από ό,τι μας λένε οι τεχνικοί, το πρόβλημα είναι των τραπεζών και όχι των εταιριών που διαχειρίζονται τους φορολογικούς μας μηχανισμούς. Απολύτως κατανοητό. Και από την άλλη, να πούμε ότι δεν έχουμε και τις υπερταχύτητες στο να έχουμε την άμεση αυτή μετάβαση, λέει κανείς, των δεδομένων για τις αποδείξεις. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Από τη μία αυτό, από την άλλη όμως, το είπατε και εσείς, υπάρχει ένα διαρκές κυνηγητό προς τις επιχειρήσεις. Και προφανώς αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την όλη οικονομική πολιτική. Πάντως είναι δεδομένο ότι εκφράζεται στα όσα αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας. Δεν σας έχασα στον ήχο, δεν σας έπιασα όλη την ερώτηση. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα, κύριε Μαλαπέτσα. Σας ακούμε διακεκομένα, δεν σας πιάνω. Μπορώ να πάρουμε το κινητό, να μιλήσω κατευθείαν με το κινητό. Βεβαίως, αν σας είναι εύκολο, παρακαλώ, ναι, να βγάλουμε τα ακουστικά. Ναι, συγγνώμη. Και μέχρι εμείς να κάνουμε αυτή την αλλαγή για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τον κύριο Μαλαπέτσα. Ωραία, κύριε Μαλαπέτσα, τώρα με ακούτε, φαντάζομαι. Σας ακούω μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, το κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει με την εφαρμοζόμενη πολιτική, την οικονομική πολιτική. Και πολλά ουσιαστικά ακούσαμε και ακόμα και από τους ίδιους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, να το πω πολύ απλά, και στα όσα μετέφεραν στον Πρωθυπουργό στις χθεσινές συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας. Για το τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία και την οικονομία. Λέω μπράβο τους και συγχαρητήρια, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάποιοι βουλευτές βγήκαν μπροστά και είπαν τον παλμό της κοινωνίας. Και πραγματικά αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να ακούσει η κυβέρνηση τον παλμό της κοινωνίας. Όχι αυτούς που είναι μέσα στα υπουργεία και απλά γράφουν και νομοθετούν. Ο παλμός της κοινωνίας είναι διαφορετικός από τα νούμερα τα οποία εισπράττουν. Πάμε να δούμε λίγο κάτι. Το κάτι αυτό έχει να κάνει, για παράδειγμα, ένα πολύ βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας είναι ο καφές. Από την Δευτέρα, να το πούμε πολύ απλά, αυξάνει ξανά ο ΦΠΑ στα καταστήματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το take-away θα είμαστε στο χαμηλό συντελεστή. Σε ό,τι έχει να κάνει με το να απολαύσει κάποιος τον καφέ του σε ένα κατάστημα, θα είναι στον υψηλό συντελεστή. Γιατί αυτά συμβαίνουν, ενώ τη στιγμή αυτή ξέρουμε πολύ καλά πως το κύμα ακρίβειας είναι στα ύψη. Ούτε και εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε. Ήταν μια απρόσμενη απόφαση, ευνηδιαστική απόφαση. Για άλλη μια φορά μας ευνηδίασε η κυβέρνηση. Μέχρι τώρα είχαμε τη διαβεβαίωση ότι ο ΦΠΑ δεν θα πειραχτεί στον τομέα της εστίασης. Και είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τελικά ο ΦΠΑ στον καφέ, στα σερβιριζόμενα, θα πάει στο 24, ενώ στο take away θα παραμείνει στο 13. Αυτομάτως δημιουργείται και αθέμητος ανταγωνισμός ανάμεσα στις ίδιες επιχειρήσεις. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν take away που θα πάρει στον καφέ και θα κάτσει πάλι σε τραπέζι. Εκεί δηλαδή αυτός δεν έχει τραπέζι. Και δεν το λέω αυτό γιατί εμείς θέλουμε να ανταγωνιστούμε, εμείς που έχουμε σερβιριζόμενα καταστήματα δηλαδή που σερβίρουμε τα take away, εμείς θέλουμε όλη η εστίαση να είναι στο χαμηλό συντελεστή, όπως είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές. Όλη η εστίαση στο χαμηλό συντελεστή πλην των αλκοολούχων ποτών. Κατανοητό. Είναι και να κλείσουμε με αυτό που αναδείχθηκε και το Σαββατοκύριακο και από εσάς, γιατί ήταν καλό Σαββατοκύριακο αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, και την ίδια ώρα που είχαμε μια καλή κίνηση, είχατε μάλλον να αντιμετωπίσετε και ένα σαφάρι ελέγχων για την κατάσταση των Αιγιαλίων και όχι μόνο. Να το σχολιάσουμε λίγο κι αυτό. Ναι, πραγματικά εμείς εδώ που δραστηριοποιούμαστε στα εποχικά καταστήματα αλλά και στο κομμάτι της εστίασης πραγματοποιούμε, κάνουμε άθλο. Το Κυριακή, ενήμερα δηλαδή του τριημέρου, είχαμε ελέγχους από εφορία, ελέγχους από επιθεώρηση εργασίας και είχαμε και ελέγχους από τη Δημοτική Αστυνομία να μας δώσει επιστολή προειδοποιητική για τους κανόνες που ισχύουν στον Αιγιαλό. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν κρατάμε ούτε τους τύπους. Έπρεπε μια τέτοια ενέργεια οπωσδήποτε. Βλέπει τώρα ένας πελάτης, έχει έρθει επισκέπτης στην πόλη και βλέπει ένα δημοτικό αστυνομικό να μπαίνει σε ένα μαγαζί, σου λέει είναι παράνομο το μαγαζί. Χαρακτηριζόμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να γίνει άνετα την Τρίτη, Τετάρτη που είμαστε χαλαρά να έρθει ο αστυνομικός να μας δώσει το χαρτί, να μας προειδοποιήσει για το τι ισχύει και τα μέτρα που πρέπει να πληρούμε. Απλά είναι μια εποχή δύσκολη, ο κλάδος μας είναι στοχοποιημένος και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η διασκέδαση, η εστίαση βασίζεται στη διασκέδαση, βασίζεται στο καλό μου, στην καλή διάθεση πρέπει να έχει ο πελάτης. Όταν δημιουργούνται επεισόδια, θέματα, αυτά είναι ανασταλτικά και σίγουρα κακά για τα καταστήματά μας. Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν και με τον αγροτικό χώρο. Έχουμε αναβαθμισμένο φέτος το πρόγραμμα της δακτοκτονίας σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας. Σε όλα τα τρακτέρια έχει τοποθετηθεί σύστημα GPS και μετρητής ροής του φαρμάκου για τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας. Ο δολωματικός ψεκασμός της δακτοκτονίας άρχισε από τις περιοχές των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου Νέστορος και Τριφυλίας. Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος δακτοκτονίας σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας. Ο διαγωνισμός που έχει αναδείξει τους αναδόχους και για τις παγίδες αλλά και για τον ψεκασμό είναι τριετής. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Οι ανάδοχοι υπάρχουν και για την δακοθεσία, για την παγιδοθεσία αλλά και για την δακοκτονία, τον ψεκασμό. Κάποιες περιοχές βέβαια που είναι είτε παραθαλάσσιες είτε έχουν άλλες ιδιομορφίες προηγούνται και όταν έχουν τα δεδομένα σε σχέση και με τις δακοσυλλήψεις, έχουμε έναρξη δακοκτονίας. Οι πρώτοι δολωματικοί ψεκασμοί ξεκίνησαν από τα χωριά Μεσοχώρη, Ιάμια, Κρεμμύδια, Σολινάρι της Πηλίας, Κορομιλιά, Παλαιόκαστρο, Πανιπέρι της Μεσσήνης, όπως και Ανδριανή. Έχουμε επίσης στους Δολούς και στην Καλαμάτα, στις περιοχές Ρίζα Ξηροκάμπη, Εκατέρωθεν της Λακωνικής, Βαθύ Λαγκάδη, Γιαννιτσάνικα και Μελισσοπούλες. Παράλληλα, η διαδικασία ξεκινάει και στην Τριφυλία. Έχουμε επόπτες την Διευθύντρια, έχουμε μόνιμους γεωπόνους, όπως και τους τομεάρχες οι οποίοι προσλαμβάνονται επί τούτου και επομένως υπάρχει δυνατότητα να γίνει κανονικά η δακτοκτονία. Φέτος η διαδικασία αναβαθμίζεται αφού θα εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών με την καταγραφή θέσης των ψεκαστικών συγκροτημάτων και της ροής του ψεκαστικού υγρού. Άρα λοιπόν έχουμε τα σωστά φάρμακα, έχουμε το προσωπικό και κυρίως έχουμε τον τρόπο της επίβλεψης που διευκολύνει, όπως έλεγα πιο πριν, τους γεωπόνους, που μπορεί να γίνεται από το κινητό και από τον υπολογιστή. Φεύγει αυτή η αβεβαιότητα, ψέκασε ή δεν ψέκασε. Και βεβαίως ο επιβλέπων γεωπόνος ξέρει αν ψέκασε και πόσο. Συνεπώς, είναι αναβαθμισμένα όλα τα πράγματα, σύγχρονα και με την σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή, και επομένως ευελπιστούμε σε μια καλή ελαιοκομική περίοδο. Σημαντικές καινοτομίες τουλάχιστον μπαίνουν και στην αγροτική παραγωγή και βοηθούν κατά πολύ την όλη υπόθεση του προγράμματος δακτοκτονίας. Πάμε να δούμε τη δική σας βοήθεια θα χρειαστούμε αύριο και όλη την βοήθεια, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα για τη Μεσσηνία, γενικά για την Πελοπόννησο. Έχουμε πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καλησπέρα σας, Τριάντο. Καλησπέρα, Θέμη. Κατηγορία κινδύνου 4, ακόμη υψηλότερη από τις προηγούμενες ημέρες και πολύ σωστά, όπως είπες και εσύ, θα χρειαστεί η βοήθεια όλων, η συμβολή όλων, ώστε να αποφευχθεί το όποιο δυσάρεστο γεγονός, χειρότερο γεγονός, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Οι πυρκαγιές δυστυχώς έχουν από την αρχή δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα. Να σου πω ότι το τελευταίο 24ωρο μόνο είχαμε 34 αγροτοδασικές και 28 που ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ο κίνδυνος όμως είναι ορατός για την αυριανή ημέρα και στην περιοχή μας. Θα πρέπει βλέπουμε να είναι πάρα πολλές περιοχές Πελοποννήσου που είναι και στον πολύ υψηλό αλλά και στον υψηλό κίνδυνο και δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Βλέπουμε και την Αττική και τη Βυτική Ελλάδα. Είναι μια δύσκολη μέρα και χρειάζεται προφανώς προσοχή. Θυμόμαστε όσα είχαν συμβεί και την προηγούμενη Παρασκευή σε ένα αντίστοιχο σκηνικό. Να θυμίσουμε ότι διανύουμε και την αντιπυρική περίοδο κατά την οποία απαγορεύεται η καύση αγρών. Να θυμίσουμε ότι οι όποιες εργασίες στην Ήπεθρο, λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις συνθήκες αυτές, που ευνοούν τις καταστάσεις αυτές, θα πρέπει να αποφευχθούν. Όλοι με λίγη παραπάνω φροντίδα και λογική μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί περί αυτού πρόκειται στην τελική. Σε να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και αργότερα. Μοναδική ευκαιρία γνώσης και κατανόησης των όσων επιτυγχάνονται μέσα από τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων, όπως είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου, έδωσε η εκδήλωση Περιφέρειας. Ο θετικός απόϊχος της πρωτοβουλίας αυτής οφείλεται και στις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν.
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θέλησε να δώσει ταυτότητα στις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και για την παρουσία των αποτελεσμάτων γύρω από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 και πολύ περισσότερο η ολοκλήρωση του προηγούμενου που παρουσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης περιελάμβανε δύο καινοτομίες. Καινοτομίες που προκάλεσαν ιδιαίτερη και θετική αίσθηση. Η μία από αυτές είχε να κάνει με την live αποτύπωση στο χαρτί των όσων συνέβαιναν εντός της αιθούσης από τον σκητσογράφο Ανδρέα Μανολακάκη. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης Αριστούχος Σχολής Καλών Τεχνών με το ζωγραφικό του έργο έδωσε άλλη διάσταση στην όλη εκδήλωση, σκιτσάροντας πολλά από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στα πάνελ των ομιλητών. Εξίσου θετική ήταν και η εντύπωση που προκάλεσε η παρουσία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας. Τα μέλη της πλημμύρισαν την αίθουσα με μελωδίες, δίνοντας στο κλείσιμο της εκδήλωσης ευρωπαϊκή νότα, αφού εναρμονισμένοι με το αντικείμενό της, έπαιξαν τον ύμνο της Ευρώπης. Μια καινοτομία η οποία έγινε για πρώτη φορά και πήρε ο Περιφερειάρχης, ιδέα του Περιφερειάρχη, αυτό το πράγμα εύσημα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εδώ είναι ένας ζωγράφος, ο οποίος είναι ο ζωγράφος, ο γιος του φίλου μου του Μανολακάκη, του φίλου μου και συμμαθητή μου Μανολακάκη, ένα εξαίρετο παιδί, ένας εξαίρετος καλλιτέχνης, ένας εξαίρετος ζωγράφος. Ο Ανδρέας Μανολακάκης πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ ζωγράφιζε και σε αναδιαστήματα έβγαινε και στο διαδίκτυο που το έβλεπε όλη η Ευρώπη αυτή την εκδήλωση η οποία έγινε. Μαζί έβγαινε, ενώ μιλάει, βλέπετε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Πτωχός, ζωγραφίζει τον κύριο Πτωχό και ζωγραφίζει για κάποιον άλλον. Τους ομιλητές. Δίπλα και τους ομιλητές. Σαν και αυτά που κάνουν. Σαν και αυτά που κάνουν στα δικαστήρια. Σωστά. Δηλαδή, και τέτοιο. Στοιχεία που έλεγε. Δηλαδή, αν μιλούσε για την αγροτική ανάπτυξη, βλέπαμε πίσω εμφανιζόταν, να το πω έτσι, μια καλλιέργεια, ένα τρακτέριο, οτιδήποτε. Άρα μπαίνουν και στοιχεία των αναφορών τους, που ήταν πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος αυτός, το αξίζει συγχαρητήρια, η ιδέα ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακή και πήρε και τα εύσημα από τις Βρυξέλλες. Να πω συγχαρητήρια στη Φιλαρμονική Καλαμάτας, η οποία στο τέλος του event, κλείνοντας, μπήκε μέσα στο χώρο. Την ώρα που εξελισσόταν. Παίζοντας τον ύμνο της Ευρώπης. Κάτι που πραγματικά άφησε άναυδους όλους. Συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία πήραν και τα εύσημα από την Ευρώπη. Μιλώντας με τον Περιφερειάρχη μου είπε και με αυτούς συγκλονιστήκαν και όλοι στην Ευρώπη. Το πιο απλό πράγμα ήταν να είχαμε βάλει μουσική. Μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα και παίζοντας τον ύμνο της Ευρώπης, πραγματικά συγκλόνισαν και τους παρευρισκόμενους, αλλά και όλους που βλέπανε από το διαδίκτυο όλοι. Τα εύσημα και στην Περιφερειακή Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος 21-27, καθώς μέσω της εκδήλωσης αυτής παρήχε χρήσιμες πληροφορίες και σημαντική γνώση για τα όσα επιτυγχάνονται μέσα από την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων. Πάρα πολύ ουσιαστική, μια εκδήλωση η οποία ακούστηκαν πράγματα και υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν τα έχει ακούσει, δεν τα έχουμε ακούσει. Εγώ δεν είχα ακούσει πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται οι υπόλοιποι. Το πρέπει να είσαι εξειδικευμένος. Το τι γίνεται με τους δρόμους, το τι αλλάζει γύρω μας. Το τι θα αλλάξει γύρω μας, το τι πρέπει να γίνει με τους δρόμους, πώς θα βρουν λεφτά, ποια είναι τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, από πού πρέπει να πάρουν λεφτά. Όλα αυτά τα πράγματα τα είπανε. Μια εκδήλωση εξωστρέφειας τεράστιας, μια εκδήλωση που πρέπει να την παρακολουθήσουν όλοι. Αλλά δυστυχώς, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ούτε δημάρχοι. Μου είπαν τους καλέσανε. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν κανένας βουλευτής. Μου είπαν ότι τους βουλευτές, δεν ξέρω τι έγινε, ποιος φταίει ή δεν φταίει, δεν καλέστηκαν οι βουλευτές. Είναι δυνατόν να μην έχουν καλεστεί οι βουλευτές? Όλοι τις Πελοποννήσεις και όλων των κομμάτων να μην καλέστούν. Οι δημάρχοι έπρεπε να, ούτε χτες ούτε σήμερα, έπρεπε να είναι καλεσμένοι. Τους καλέσανε και δεν ήρθε κανένας. Καλά, αυτοί από πού θα πάρουν λεφτά? Θα πάνε στον Περιφερειάρχη να του λένε δώσ' μας λεφτά? Από πού? Και στους Ευρωπαίους που ήταν εδώ, έτσι. Και στους Ευρωπαίους που ήταν εδώ, μέχρι ο Επίτροπος τεταλμένοι από την Ευρώπη και τέτοια. Δηλαδή, από πού θα πάρουν λεφτά, τι θα πούνε, πού ήταν οι δημάρχοι σήμερα? Πού ήταν, αναρωτιέμαι. Ο κύριος Βασιλόπουλος, ο κύριος Ανδρέακος ήταν εδώ. Ο κύριος Βασιλόπουλος ήταν και χτες εδώ, εκτός από τον Δήμαρχο Καλαμάτας. Εκτός από τον Δήμαρχο Καλαμάτας δεν υπήρχε κανένας άλλος. Ο κύριος Ανδρέακος ήρθε σήμερα. Οι υπόλοιποι όλοι.
Κρατάμε και αυτά τα ερωτήματα. Με αφορμή τώρα την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το ΚΕΠΕΠΣΥ με συνέα σε συνεργασία με άλλους φορείς και τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων, πραγματοποίησε δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση κατά των εξαρτήσεων. Από το 1999 το κέντρο βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη και μέσα από το σπουδαίο του έργο μεταδίδει το μήνυμα κατά των εξαρτήσεων με επιστημονικό τρόπο στα παιδιά. Στο σκοτεινό μονοπάτι των εξαρτήσεων έρχεται να δώσει φως το ΚΕΠΕΠΣΥ από το 1999. Μέσα από μια σειρά από δράσεις με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους έστειλαν το δικό τους θετικό μήνυμα πρόληψης και αγάπης για τη ζωή, αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε τους νέους ανθρώπους, να τους περάσουμε θετικά μηνύματα εναντίον των εξαρτήσεων. Αυτό κάνουμε και σήμερα, ό,τι κάνουμε δηλαδή κάθε μέρα. Από το 1999 το ΚΕΠΕΠΣΥ προσφέρει σπουδαίο έργο μεταδίδοντας το μήνυμα κατά των εξαρτήσεων με επιστημονικό τρόπο στα παιδιά. Έχει καθημερινή δράση στα σχολεία της Μεσσηνίας, συνεργαζόμαστε με φορείς και με συλλόγους, ώστε να δίνουμε καθημερινά το μήνυμα εναντίον των εξαρτήσεων με επιστημονικό τρόπο. Και θεωρούμε ότι ενώ είναι κάτι το οποίο δεν μετράται, η πρόληψη, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μετράται. Γιατί αν όλα πάνε καλά, δεν φαίνεται αν η πρόληψη τέλος πάντων έχει πετύχει όλοι. Θεωρούμε όμως ότι εξαιτίας του γεγονός ότι έχουμε μια αλληλεπίδραση με τον κόσμο αυτόν, τους νέους, τους εφήβους, την καθημερινότητα. Τα στελέχη μας λοιπόν ξεκινούν και τους συναντούν από μικρά παιδιά και συνεχίζουν μέχρι όταν είναι έφηβοι, ακόμα και νέοι. Οι παρεμβάσεις πρόληψης υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Καλαμάτας και άλλους φορείς. Λέμε ένα μεγάλο ναι. Ναι στη ζωή χωρίς εξαρτήσεις. Ναι στη σωστή διαχείριση και την καλλιέργεια ουσιαστικής ενσυναίσθησης στη νέα γενιά και τις επιλογές της. Έχουν γίνει απαίτητες παρεμβάσεις σε παιδιά. Έχουμε επισκεφτεί δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και της Καλαμάτας και της επαρχίας. Παρόλο που είμαστε δύο άτομα, θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί την αγαπάμε. Ενώσουμε και εμείς σαν αυτοδιοίκηση και πρώτου και δευτέρου βαθμού τη φωνή μας στο ναι στη ζωή που είπατε προηγουμένως. Και επίσης μου επιτρέψετε να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε όλοι, γνωρίζουμε απόλυτα το πόσο πολύ σημαντική είναι η δουλειά σας και πολύ καλά κάνετε και την αγαπάτε. Ένα έργο διαχρονικό που είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας που υπάρχει με τους φορείς της περιοχής μας και βέβαια με το επιστημονικό προσωπικό. Και είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία για να παρουσιάζει μέσα αυτόν τον τρόπο το έργο σας. Να μαθαίνει ο κόσμος την πολύ καλή δουλειά που γίνεται για να στηρίξουμε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Η βραδιά έκλεισε με μια μουσική εκδήλωση από το εφηβικό ροκ συγκρότημα Surfing Black. Αυτά λοιπόν και από τις δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Πάμε εμείς στο χώρο της υγείας και αύριο έχουμε μια ξεχωριστή ανοιχτή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας από το απόγευμα και θα μάθουμε πολλά για την ημικρανία. Έχει μπει στη ζωή μας με τον έναν τον άλλον τρόπο η κεφαλαλγία, ο πονοκέφαλος, η μικρανία πολύ δε περισσότερο. Και μαζί μας στην άκρη της σύνθεσης μας ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, νευρολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, γεια σας. Κύριε Δερμιτζάκη, μια ανοιχτή εκδήλωση και έχει σημασία ότι ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί και από ειδικούς, αλλά πολύ δε περισσότερο θα έχει τη δυνατότητα να μάθει τις πραγματικές διαστάσεις ενός προβλήματος που από ό,τι φαίνεται ολοένα και περισσότερο αρχίζει να εμφανίζεται και με ένταση και σε, να το πω έτσι, περιστατικά. Είναι η ημικρανία, να το πω, ένα από τα προβλήματα της εποχής μας. Ακριβώς όπως το είπατε, θα έλεγα όχι απλά της εποχής μας. Κοιτάξτε, υπολογίζουμε, υπάρχουν μεγάλες επιδημιολογικές έρευνες που υπολογίζουν ότι στις αναπτυγμένες ΟΣΑ χώρες η ημικρανία αποτελεί τουλάχιστον το 10 με 12% του γενικού πληθυσμού. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν στρατό ουσιαστικά ημικρανικών. Έτσι, αν αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν ισχύει για την Ελλάδα, στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άτομα που υποφέρουν από ημικρανία. Βέβαια, σε άλλοτε άλλη συχνότητα, σε άλλοτε άλλη ένταση, αλλά που η διάγνωσή τους είναι ημικρανία, είτε το γνωρίζουν αυτό, είτε δεν το γνωρίζουν. Υπάρχει και αυτή η διάσταση πολύ σημαντική που λέτε, δηλαδή το ότι δεν το γνωρίζουν. Γιατί πολλές φορές δύσκολα, εμείς τουλάχιστον, μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν πονοκέφαλο από μια μεγαλύτερη ένταση που προφανώς έχει η μικρανία. Και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη συχνότητα. Πολλούς ασθενείς τους ακολουθεί στα καλύτερα χρόνια της ζωής τους. Έτσι, είναι μια νόσος
των νεαρών ενηλίκων. Μπορεί να ξεκινήσει από την εφηβεία και να πάει ως τα 50, 55, 60. Έτσι, δηλαδή, τα καλύτερα χρόνια αφορά πιο πολύ τις γυναίκες, τρεις φορές πιο πολύ το γυναικείο πληθυσμό μετά την εφηβεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ουσιαστικά μια μάστιγα, μια αόρατη μάστιγα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Σας διαβεβαιώ, πάρα πολύ κόσμο και πιθανότατα και κόσμο που δεν το γνωρίζει αυτό που είπατε πριν. Πολύ απλά θα ρωτήσω. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, υπάρχουν τρόποι διαχείρισης των περιστατικών. Το πολύ θετικό που έχουμε τα τελευταία χρόνια στην εξέλιξη, στην ιατρική και ειδικότερα στην νευρολογία, γιατί οι νευρολόγοι ασχολούνται κυρίως με τις κεφαλαλγίες και τις μικρανίες, είναι ότι έχουν προσθεθεί, εκεί που για πάρα πολλά χρόνια είχαμε ουσιαστικά μόνο τα παυσίπονα ή κάποιες τριπτάνες για την ημικρανία ή κάποια άλλα φάρμακα τα οποία δεν ήταν ειδικά για την ημικρανία. Ήταν π.χ. αντικαταθλιπτικά, αντιπερτασικά, αντιπιληπτικά. Τα τελευταία 10 χρόνια, τουλάχιστον από την έναρξη τότε που η αλλαντική τοξίνη, το μπότοξ το γνωστό, μπήκε στη θεραπεία της ημικρανίας, αλλά και τα καινούργια τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα DITANS, τα GPANS, καινούργια φάρμακα, ήρθαν τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά αλλάξαν εντελώς το θεραπευτικό τοπίο. Δώσαν πολλές επιλογές. Και αυτό είναι ίσως και το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να περάσω σήμερα, είναι ότι πλέον έχουμε επιλογές και οι γιατροί και οι ασθενείς. Κατάμε αυτό το μήνυμα και το ότι έχουμε επιλογές, αλλά προφανώς πρέπει να το γνωρίζουμε. Για να γνωρίζουμε ένα τέτοιο πρόβλημα πρέπει να απευθυνθούμε σε νευρολόγους, έτσι δεν είναι, και όχι απλά να το συμπεραίνουμε, να το πω πολύ απλά. Το πρώτο βήμα θα έλεγα είναι αυτό που είπατε, να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, τι κάνει π.χ. τα χαρακτηριστικά, να σας αναφέρω π.χ. τα χαρακτηριστικά της ημικρανίας. Η ημικρανία, κοιτάξτε, είναι ένας δυνατός πονοκέφαλος. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό να είναι στο μισό κεφάλι. Δεν είναι πάντα αυτό υποχρεωτικό. Μπορεί να είναι σε ολόκληρο το κεφάλι. Είναι τακτικός πονοκέφαλος. Δηλαδή, εμφανίζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Σε κάποιους ασθενείς μπορεί να είναι πολλές μέρες το μήνα. Συνοδεύεται από φωτοφοβία, δηλαδή ενοχλεί το φως, ηχοφοβία, η θόρυβη και πολλές φορές και οι οσμές. Και πάρα πολλές φορές υπάρχει και ναυτία, αυτή το δυσάρεστο αίσθημα της αναγούλας. Οπότε, ειδικά αν μια γυναίκα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να υποψιαστεί την ημικρανία. Εκεί βέβαια μετά θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον πιο ειδικό. Είναι πάθηση η ημικρανία, δεν είναι ένας απλός πονοκέφαλος. Συνήθως είναι και γύρω εκεί στην έμεινο ρίση. Εκεί θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό και αν είναι μάλιστα δυνατές οι κρίσεις της και τακτικές και τις στερούν ουσιαστικά ποιότητα ζωής, θα πρέπει να απευθυνθεί σε νευρολόγο, σε εξειδικευμένο γιατρό. Οπότε όλα αυτά θα τα ακούσουμε αύριο και η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους να δώσουν το παρόν. Ο Σύλλογος των Ασθενών με Κεφαλαλγία και Μικρανία έχει την πρωτοβουλία της συγκεκριμένης εκδήλωσης και πολύ περισσότερα και από εσάς που θα είστε εκεί, αλλά και από άλλους διακεκριμένους ομιλητές. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και με όσο το δυνατόν λιγότερους πονοκεφάλους, να το πούμε η ζωή μας, για να είναι και ευχάριστη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Να περάσουμε στον χώρο του πολιτισμού με την παρουσίαση των πραγματικά ξεχωριστών έργων και δημιουργιών. Έκλεισε η φετινή καλλιτεχνική χρονιά για το οικαστικό εργαστήριο της Φάρης του Δήμου Καλαμάτας. Εκατοντάδες έργα μαθητών παρουσιάστηκαν στην έκθεση που θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό όλο το καλοκαίρι. Αυτή εγγενίασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας με την όλη προσπάθεια να επικροτείται και από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που δήλωσε εντυπωσιασμένος και τόνισε πως η Περιφέρεια είναι δίπλα και υποστηρίζει την τέχνη. Μέσα από δημιουργικές αναζητήσεις, το οικαστικό εργαστήρι της Φάρης του Δήμου Καλαμάτας μας καλεί σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι στον κόσμο της τέχνης. Καταλυτική έκθεση είναι ένας θεσμός που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς, παρουσιάζοντας σε μια φανταστική έκθεση τα έργα των μαθητών. Η εγγένεια αυτής της έκθεσης είναι μια γιορτή για μας, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής χρονιάς. Μιας χρονιάς αφιερωμένη στην τέχνη, στην προσπάθεια, στη συνεργασία πάνω απ' όλα, στην αγάπη για την τέχνη, την κοινή αγάπη δασκάλων και μαθητών. Αυτός ο χώρος που βλέπετε εδώ είναι αίθουσα διδασκαλίας. Εδώ και 38 χρόνια λειτουργεί το Εικαστικό Σχολείο Καλαμάτας και
Αυτές τις αίθουσες γίνονται μαθήματα τέχνης με πολύ σοβαρό επίπεδο. Στο εικαστικό εργαστήρι πραγματοποιήθηκαν μαθήματα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, αγιογραφίας, σχεδίου με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια τόσο σε πρωινά όσο και σε απογευματινά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Διάκριση πάρα πολύ όμορφη, όπως είπα, πλούσια. Άλλωστε, ο Δήμος Καλαμάτα στηρίζει τις καλλιτεχνικές σχολές. Είναι καλλιτεχνικές σχολές που λειτουργούν υπό τη σκέπη της Φάρης, όπως το ΔΠΘΕ και η Σχολή Χορού, το ΔΙΟ, το Εικαστικό Εργαστήριο Τμήμα Λόγου και Γραμμάτων που έχουμε δημιουργήσει τώρα, το Φεστιβάλ Χορού. Όλα αυτά που ως Δήμος Καλαμάτα στηρίζουμε, γιατί βλέπουμε πόσο ψηλά διακρίνεται το προσωπικό επίπεδο της περιοχής μας. Με αυτήν την έκθεση κλείνει μια πλούσια εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά χρονιά, με ιδιαίτερες εικαστικές δημιουργίες και με το αισιόδοξο μήνυμα αύξηση των εγγραφών στο ποσοστό 35% σε σχέση με πέρσι. Θα δηλώσω πολύ εντυπωσιασμένος. Βρίσκομαι σε μια αίθουσα στην οποία ξεχυλίζει το πάθος, η φαντασία και η διάθεση για μάθηση. Νομίζω ότι είναι ό,τι σπουδαιότερο υπάρχει για ένα κέντρο τέχνης όπως είναι το Τέχνης Καλαμάτας. Να συγχαρώ το Δήμο που στηρίζει τέτοιες στο πρόσωπο του Δημάρχου, του κ. Θανάση, που στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες και εμείς όπως το πρόσωπο του Δημάρχου. Βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο, σε μια περιφέρεια η οποία πραγματικά ξεχυλίζει τέχνη, είναι τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για όλο το καλοκαίρι. Πολλά συγχαρητήρια στους δασκάλους μας, γιατί με μεράκι και αγάπη προσέχουν και τα παιδιά μας, μόνο τα παιδιά. Και τα προστατεύουμε από αυτό που η κοινωνία μας δυστυχώς έχει αρχίσει να καταγγελάει. Είστε η ασπίδα μας και η ομπρέλα μας. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Ακόμα και την άλλη. Πόλος έλξη επισκεπτών αναμένεται να αποτελέσει για το επόμενο δίμηνο η Τρίπολη, καθώς εξελίσσονται οι εκδηλώσεις του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού. Παραστάσεις για μικρούς ή μεγάλους, συναυλίες, street food, festival και λευκές νύχτες είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που ανακοινώθηκαν από την αρμόδια αντιδήμαρχο. Πολυάριθμες θεατρικές, μουσικές, χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, street food, festival, καραγκιόζοι και πολλές ακόμη εκδηλώσεις περιλαμβάνονται στο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Τρίπολης. Το πρόγραμμα παρουσίασε η αρμόδια αντιδήμαρχος, καλώντας τον κόσμο να συμμετέχει τόσο σε εκείνες που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην πόλη της Τρίπολης, αλλά και στις κοινότητες του Δήμου. Ένα όμορφο πολιτιστικό καλοκαίρι που έχουμε προετοιμάσει είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα με θεατρικές, μουσικές παραστάσεις και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το φετινό καλοκαίρι οι κινηματογραφικές μας προβολές, οι οποίες ξεκινούν στις 2 Ιουλίου έως τέλος Ιουλίου. Μέσα αυτές τις κινηματογραφικές προβολές, οι οποίες είναι παιδικές και θα πραγματοποιηθούν στο πνευματικό κέντρο, έχουμε και μία παράσταση, μία θεατρική προβολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου εδώ στον χώρο του τρένου, με μία προβολή η οποία γυρίστηκε το 2019 εδώ από τον Δημήτρη Κανελόπουλο, που λέγεται Αγέλη Προβάτων και θα παραστεί και ο ίδιος ο συνθέτης στην πόλη μας. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις αρχές Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε είναι προγραμματισμένες οι λευκές νύχτες που συνδιοργανώνει ο Δήμος με τον Εμπορικό Σύλλογο. Κάποιες θα πραγματοποιηθούν και στο Μαγιαροπούλιο. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις στο θέατρο της Αρχαίας Μεδινίας, στο θέατρο του Αρχαίου Ορχομενού. Στις 7 Αυγούστου δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε μία μουσική παράσταση στα σπήλαια του Κάψια με τους Πασπαρτού. Ο Δήμος φυσικά συμμετέχει επίσης στο Φεστιβάλ της Ασέας με μία πολύ ωραία μουσική παράσταση με τον Κορακάκη. Συμμετέχει επίσης και με μία μουσική παράσταση τους Κυρατζίδες στην Παπελοποννησιακή έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου. Μέχρι στις 19 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μία μουσική συναυλία του Κώστα Χατζή με την Ελπίδα. Έχουμε παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών, έχουμε παραστάσεις και στα χωριά μας, και καραγκιόζι και κουκλοθέατρο στα χωριά που, όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο ο Δήμος Τρίπολης κάνει στις δημοτικές μας ενότητες και σε χωριά που δεν έχει ξαναπάει. Στις 8 και 29 Αυγούστου που είναι οι λευκές νύχτες που ο Δήμος Τρίπολης συνδιοργανώνει με τον Εμπορικό Σύλλογο τις δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Η μία και η σημαντικότερη θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου.
Και θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι συζητούμε με την τραγουδίστρια την Έλενα Παπαρίζου να παραβρεθεί εδώ στην πόλη μας. 30-31 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το τρίτο Τρίπολη Street Food, που και εκεί ο Δήμος Τρίπολης συμμετέχει και συνδιοργανώνει με το Βελτήριο Αρκαδίας αυτό το event, αυτό το τριήμερο. Πάμε να δούμε εμείς κάτι ακόμα από το Δήμο Τρίπολης που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρουσιάστηκε στην Τρίπολη μελέτη για το έργο της ΔΕΙΑ με τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον Κώστα Τζιούμι, να σημειώνει όλα αυτά που γίνονται για την βελτίωση των υπηρεσιών. Τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΔΕΙΑ μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Διοίκησης παρουσίασε ο Δήμος Τρίπολης. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης αυτών των υπηρεσιών, αναθέσαμε και έγινε αυτή η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου το Πανεπιστήμιο μελέτησε το επίπεδο, όπως είπαμε, των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αλλά δεν θα μείνουμε εκεί, θα παρουσιάσει και τις προτάσεις του, πώς το επίπεδο αυτό, το οποίο είναι ικανοποιητικό, θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ σημαντικά, αφού μέσω αυτής καταγράφονται οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση και παράλληλα κατατίθενται οι προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή της. Πρέπει συνεχώς να μετρούμε την ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτές οι μετρήσεις θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση και να βλέπουμε πώς συνεχώς θα βελτιώνουμε ανάλογα με το τι λένε οι πολίτες για μας, όχι τι λέμε εμείς για τους αυτούς μας. Δεύτερο, προτείνουμε τη μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζόμενων από τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στη ΔΕΙΑΤ κλπ. Τρίτον, υποστηρίζουμε, και πράγματι το Ευρωπαϊκό Μοντέλο αυτά υποστηρίζει, την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρέπει να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σκέψη. Βραχυπρόθεσμοι μόνο αλλαγές και μικρές αλλαγές δεν κάνουν τα πράγματα. Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Τρίπολης κάνει έκκληση στους πολίτες για λελογισμένη χρήση του νερού. Έκκληση προς όλους τους συμπολίτες, χρησιμοποιούμε με οικονομία το νερό και το χρησιμοποιούμε το νερό κυρίως για να πίνουμε. Γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα, όπως το βλέπετε, ήδη διαβάζουμε ότι ο Ιούνιος πέρασε και ήταν ο θερμότερος των τελευταίων 50 ετών και δυστυχώς και οι προβλέψεις και για τους επόμενους μήνες είναι άσχημες. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα δεδομένα πιο αναλυτικά μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου και προφανώς όλα αυτά έχουν να κάνουν με την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Πράγματι, σήμερα παρουσιάστηκε αυτή η έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά το έργο και τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΤ. Μια έρευνα η οποία παρουσιάστηκε αναλυτικά σήμερα από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Κρυεμάδη, και αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ΔΕΙΑΤ σήμερα εξυπηρετεί τους καταναλωτές και πώς μπορούν οι υπηρεσίες της να γίνουν ακόμα καλύτερες, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοίκησης, κάτι το οποίο καταγράφηκε και σε ένα τόμο ο οποίος έχει ήδη δεθεί και εκδοθεί και αφορά αυτήν την μελέτη. Εκεί ήταν και ο Δήμαρχος της Τρίπολης, ο Κώστας Τζιούμης, ο οποίος ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι δικός μας στόχος είναι να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Τόνισε ότι η ΔΕΙΑΤ είναι μια δημοτική επιχείρηση ίδρευσης η οποία είναι απολύτως υγιής οικονομικά, διότι υπάρχουν άλλες περιπτώσεις αντίστοιχων δημοτικών επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα με σοβαρά προβλήματα. Η ΔΕΙΑΤ δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ζητήματα, δεν έχει χρέη και βέβαια την ίδια στιγμή το βασικό μέλημα όλων είναι να δημιουργηθούν καινούργιες υπηρεσίες και καινούργιες δυνατότητες έτσι ώστε η επιχείρηση να εξυπηρετεί ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο άμεσα τον καταναλωτή στον Δήμο της Τρίπολης. Τα κρατάμε όλα αυτά και είναι ουσιαστικά σημαντικά μέσα από αυτές τις συνεργασίες που προκαλούνται. Πάμε να δούμε την άλλη εικόνα. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και υπάρχει και μια ισχυρή σύσταση, έκκληση, όπως θέλουμε να την βάλουμε στην εξίσωση, έχει να κάνει με την προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τελειώνει αυτή η προθεσμία.
Και εδώ μπαίνουν αρκετά ζητήματα. Πράγματι, και με αφορμή αυτό, Θέμη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια φωτιά στη δασική περιοχή στα Βούρβουρα της Αρκαδίας. Επιχειρούν αυτή την ώρα δυνάμεις πυροσβεστικής, ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και πύγες και εναέρειες μέχρι τη δύση του ηλίου. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, το είπαμε και νωρίτερα, γιατί αύριο είμαστε στα κόκκινα όλες, πολλές περιοχές. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μια φωτιά μέσα στο δάσος και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία τι θα γίνει. Προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για το ότι έχει ελεγχθεί η φωτιά. Η προσπάθεια συνεχίζεται και μακάρι να γρήγορα να έχουμε θετικά νέα από αυτό το μέτωπο. Τώρα για το ζήτημα των οικοπαίδων, το οποίο ουσιαστικά σχετίζεται με τον κίνδυνο πρόκλησης μιας πυρκαγιάς, όλοι οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν, οι περισσότεροι το ξέρουν, αλλά πρέπει να σπεύσουν όσοι δεν το έχουν πράξει, να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, τους ακάλυπτους χώρους τους και να το δηλώσουν αυτό στο εθνικό μητρό το οποίο έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο από την κυβέρνηση. Αν δεν το πράξουν θα επιβληθούν πρόστιμα. Συν το γεγονός ότι θα συνδράμουν ουσιαστικά στο να προκληθεί μεγαλύτερος κίνδυνος να αναπτυχθεί μια πυρκαγιά μέσα σε έναν αστικό ιστό, μέσα σε ένα χωριό, μέσα σε μια πόλη, ανάλογα που βρίσκεται αυτό το οικόπεδο. Υπ' αυτή την έννοια και ο Δήμος Γορτινίας σήμερα και βέβαια όλοι οι Δήμοι έχουν εκδώσει ανακοινώσεις λέγοντας ότι πρέπει όλοι να τρέξουν, να προλάβουν, μένουν μόνο τρεις μέρες για να τελειώσει η προθεσμία και μάλιστα ο Δήμος Γορτινίας λέει ότι τα υπολείμματα, όταν κάποιος καθαρίζει το οικόπεδό του, τα υπολείμματα να μην τα αφήνει δίπλα ή έξω από το οικόπεδο ή να μην τα πετάει σε ρέματα, γιατί έτσι ουσιαστικά δεν πετυχαίνει κάτι. Ναι. Και παράλληλα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί μια φωτιά. Πάμε λίγο να μας πεις και για την πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου και των προσκόπων της Τρίπολης που συγκεντρώνουν χρήματα για καλό σκοπό. Θέμη, όταν υπάρχουν τοπικοί φορείς οι οποίοι συνεργάζονται για έναν καλό σκοπό, πρέπει να το αναδεικνύουμε. Είναι σημαντικό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης και οι πρόσκοποι της πόλης έχουν μια συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Έχουν αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στο παρελθόν. Αυτή την φορά, στο πλαίσιο του 8ου Προσκοπικού Φεστιβάλ που θα γίνει σε δύο μέρες από τώρα, εκεί θα υπάρχει ένας κουμπαράς όπου ο κόσμος ο οποίος θα πάει για να διασκεδάσει στο φεστιβάλ, γιατί θα υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις και άλλες εκεί, θα έχει τη δυνατότητα από το ειστέρημά του, όποιο ποσό μπορεί ο καθένας, να συνδράμει έτσι ώστε να συγκεντρωθεί ένα ποσό το οποίο στην συνέχεια ο εμπορικός και οι πρόσκοποι σε συνεννόηση με το ΚΔΑΠ για παιδιά με ειδικές ανάγκες της Τρίπολης θα αγοραστεί κάποιο μηχάνημα ή κάποια υλικά τα οποία χρειάζεται το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Άρα λοιπόν εφόσον ο κόσμος πάει στο προσκοπικό φεστιβάλ θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη προσπάθεια που είναι για πραγματικά πολύ καλό σκοπό. Καλά κάνουμε και να αναδεικνύουμε όλες αυτές τις δράσεις και χρειάζεται και συμμετοχή και συμβολή του κόσμου και πάμε σε ένα σημαντικό έργο. Βλέπω εδώ το ποσό πάνω από 1,5 εκατομμύριο για τον κεντρικό δρόμο που θα πεζοδρομηθεί στο παράλληλο Άστρος. Για αυτό το δρόμο, Θέμη, μιλάμε εδώ στην Αρκαδία και ειδικά στην Βόρεια Κοινωρία για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή πλέον περνάμε στην φάση του διαγωνισμού. Ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει να κάνει με την ανάπλαση της οδού Καλίτσι, ένας κεντρικός δρόμος στο παράλιο Άστρος, ο οποίος θα πεζοδρομηθεί και θα γίνουν εργασίες ανάπλασης. Αυτά τα χρήματα, κοιτάζοντας στο αρχείο, ο Δήμος τα είχε εξασφαλίσει από το 2018. Αλλά επειδή μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι δίπλα στον Αιγιαλό και υπήρξαν διάφορα ζητήματα τα οποία πήγαν πίσω το έργο, πέρασαν αρκετά χρόνια για να μπούμε στη διαδικασία της δημοπράτησης. Τώρα θα γίνουν οι προσφορές από τους αναδόχους για να προκύψει ένας εργολάβος και στη συνέχεια να υπογραφεί το συμφωνητικό και να μπει για εργασίες. Προβλέπονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ήπιες παρεμβάσεις,
στην συγκεκριμένη περιοχή. Θα παραμείνει ανοιχτή η πρόσβαση προς την Αμμουδιά. Θα υπάρξουν κάποιες εργασίες οι οποίες θα αφορούν και τα παρακείμενα καταστήματα, γιατί από τη μία πλευρά είναι η θάλασσα και από την άλλη πλευρά είναι καταστήματα εστίασης και κατοικίες. Και εκτιμάται ότι στο τέλος αυτού του έργου ο συγκεκριμένος δρόμος θα έχει αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό. Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να περάσουμε εμείς ταινία από τον κόσμο και στα τερτύπια του καιρού. Σφοδρές καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνται σε Ιταλία και Ελβετία, ενώ ορεινά καταφύγια αποκλείστηκαν λόγω χιονοπτώσεων. Σε αδιέξοδο από την άλλη, ο διάλογος Σερβίας Κωσόβου στις Βρυξέλλες. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας δήλωσε ότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος. Μπορεί σε Ελλάδα και Κύπρο να διανύουμε τον πιο θερμό Ιούνιο εδώ και δεκαετίες, ωστόσο σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όχι πολύ μακριά, δημιουργούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας του καιρού. Οι προερχόμενες από την Ιρλανδία ισχυρές βροχοπτώσεις, αφού επηρέασαν τις προηγούμενες ημέρες στην Γερμανία, προκάλεσαν σειρά προβλημάτων στην βόρεια και κεντρική Ιταλία, όπου οι θερμοκρασίες δεν φτάνουν καν τους 20 βαθμούς Κελσίου, 6 με 7 βαθμούς κάτω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα. Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Εμίλια-Ρωμάνια, η Λιγουρία, το νότιο Πιεμόντε, η Τοσκάνη, η Ούμπρια και το Μάρκε. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε η πολιτική προστασία για την στάθμη των υδάτων στους ποταμούς γύρω από την Μόντενα και την Πιατσέντσα, ενώ εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης αποκλείστηκαν τα ορεινά καταφύγια στο Πιεμόντε. Προβλήματα και στην Ελβετία, με τα συνεργεία καθαρισμού και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να επιθεωρούν τις ζημιές που προκάλεσαν οι ξαφνικές καταιγίδες στα νοτιοδυτικά της χώρας. Ακόμα και κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν, κυρίως σε παραλίμνιες πόλεις, ενώ προσωρινά διεκόπηκε η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Γενέβης. Οι ηγέτες της Σερβίας και του Κωσόβου βρέθηκαν στις Βρυξέλλες και έλαβαν μέρος στον διάλογο σχετικά με την εφαρμογή ενός σχεδίου που προβλέπει την εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας και που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού ολοκλήρωσε τις συναντήσεις του με τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς και τον Αλμπίν Κούρτη, ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέ Μπορέλ είπε ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος στις συζητήσεις. Ο διάλογος ήταν όπως το περιμέναμε, δύσκολος. Όπως πάντα. Και εν τέλει δεν υπήρξε τριμερή συνάντηση. Το Κόσοβο δεν ήταν έτοιμο για αυτό. Το Κόσοβο δεν επιθυμούσε να γίνει αυτή η τριμερή συνάντηση. Η Σερβία ήταν έτοιμη. Αλλά στο ταγκό χρειάζονται δύο. Και εμείς χρειαζόμαστε και τις δύο πλευρές στο τραπέζι, προκειμένου να συνεχίσουμε τον διάλογο. Αυτό δεν ήταν δυνατόν σήμερα. Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία πρόοδος για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία σήμερα. Οι Βρυξέλλες προειδοποίησαν τόσο το Βελιγράδι όσο και την Πρίστινα ότι η άρνησή τους να συμβιβαστούν θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή τους πορεία. Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση και στη ΣΥΣ 30, γιατί ξεκινά ο προγραμματισμός για τη Μαύρη Θύελλα. Ο προγραμματισμός έχει να κάνει και με το ζήτημα της ενίσχυσης. Αναζητά παίκτες, αναζητά ενίσχυση, αλλά και με το ζήτημα που σχετίζεται με την προετοιμασία. Εδώ και αρκετό καιρό, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει ο Νίκος Αναστόπουλος μετά το πέρας της περσινής σεζόν, έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Το μόνο κόλλημα έως τώρα είναι εκείνο με τους παίκτες που έχουν διετή συμβόλαια. Μένει να δούμε ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, πώς θα το διαχειριστεί τελικά αυτό το ζήτημα η διοίκηση, η οποία φέτος, να σου πω Θέμη, ότι έχει ρίξει το μπάτζετ. Φαίνεται πως η περσινή χρονιά είναι οδηγός για αυτή τη σεζόν. Είναι ένα πάθημα που έγινε μάθημα. Αναζητούν παίκτες με διαφορετικού τύπου συμβόλαια. Καλούς, δεν το συζητώ. Αυτός θα είναι ο στόχος εξάλλου για τη νέα σεζόν, να χτιστεί μια καλή ομάδα, μια ποιοτική ομάδα. Όμως οι οικονομικές δυνατότητες, το budget πλέον έχει ένα διαφορετικό ταβάνι από ό,τι είχε την προηγούμενη σεζόν. Η εποχή των παχιών αγελάδων που λένε τελείωσε. Υπάρχουν παίκτες, έχουν ακουστεί και όχι να σου πω, έχουν γίνει προτάσεις, δεν είχαν αίσιο τέλος. Υπάρχουν παίκτες που ήδη φημολογούνται ότι παίρνουν το δρόμο προς τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Κανένα όμως όνομα δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, οπότε μένουμε
Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα γίνουν σίγουρα αρκετές μεταγραφές, διότι από την αρχή το είχε πει ο Νίκος Αναστόπουλος ότι θέλει ένα καλό πλούσιο ρόστερ για να μπορέσει να μετουσιώσει τη σκέψη σε πράξη και τους στόχους να τους υλοποιήσει. Από εκεί και έπειτα, η έναρξη της προετοιμασίας έχει προγραμματιστεί για 22 Ιουλίου. Θα γίνει στα Παλιάμπελα, από εκεί θα ξεκινήσει. Η προπονητική δράση θα μεταφερθεί πια στο Αγρίνιο. Θα δώσει εκεί και το πρώτο του φιλικό, το πρώτο της φιλικό η ομάδα στις 5 Αυγούστου. Θα ακολουθήσει πια το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο φέτος θα γίνει στην Πιερία, συγκεκριμένα στο Ελατοχώρι. Εκεί μάλιστα θα δώσει και 3-4 φιλικά, ούτως ώστε να δέσει καλά το σχήμα και να επιστρέψει πια στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Λογικά έχοντας ολοκληρώσει και όλο το ρόστερ ο Νίκος Αναστόπουλος για να μπορέσει να επικεντρωθεί στη σεζόν που έρχεται. Και μένει να δούμε. Στο μπάσκετ. Να πάμε και στο μπάσκετ, βεβαίως. Έχουμε επιστροφή μετά από ένα χρόνο της Καλαμάτας 80 στην τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία, να σου πω, είχε μια δύσκολη σεζόν, διότι είναι μια ομάδα με νεανικό σχήμα, νέα παιδιά, τα οποία έδιναν και πανελλήνιες στην όλη διαδικασία, στην όλη σεζόν. Είχαν τρίτη τάξη να αντιμετωπίσουν. Ήταν όμως ορεξάτη και ήθελαν να αποδείξουν ότι όντως είναι πολύ καλή ομάδα και κατάφεραν να κάνουν αυτό το οποίο είχαν σκεφτεί από την αρχή της σεζόν, να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Μπήκαν με το 0-2 στη διαδικασία των play-off και κατάφεραν να κάνουν το 3-2 στις νίκες απέναντι στον Πολύβιο, παίζοντας δύο φορές εκτός και μία φορά εντός έδρας. Η ομάδα του Αλέξη Κορογόνα έδειξε πως έχει αυτό το περίφημο μέταλλο που λέμε, αυτό το σίδερο, το δυνατό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό Πολύβιο και να αναδειχθεί πρωταθλήτρια στην Α1 Κασκενό για μια ακόμη φορά και πλέον να σχεδιάζει και το μέλλον. Θα σου πω όμως ότι είναι και αυτό το οποίο δεν είχε επιτευχθεί έως πρότινος στην Α1 Κασκενόπη, η ομάδα που τερματίζει τέταρτη στην κανονική διάρκεια να είναι αυτή που τελικά σηκώνει την κούπα. Μάλιστα. Σας να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο στην προγνώση του αυριανού καιρού. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο μου. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.